Η κακή ψυχολογία του κόσμου και η οικονομική κρίση είχαν σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μετακινηθεί ούτε τις ημέρες των εορτών και μάλιστα σε προορισμούς δημοφιλείς για αυτές τις ημέρες. Δύσκολα βέβαια αναμένεται να είναι τα πράγματα στον χώρο του τουρισμού και τους επόμενους μήνες. Δεν υπήρχε κίνηση. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεφύγουμε από το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η κρίση. Μας έπιασε και εμάς. Οι Έλληνες ταξίδεψαν όλο και λιγότεροι. Οι προορισμοί ήταν όλο και μικρότεροι, όλο και πιο κοντά, όλο και πιο λίγες μέρες. Δυστυχώς, θα τολμήσω να πω ότι η μείωση ήταν και ίσως και 50% κάτω από πέρσι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε διάθεση από τον κόσμο στην κατάσταση που βρίσκεται και όχι ο ίδιος ψυχολογικά που ξέρουμε σε άσχημη κατάσταση βρίσκεται, αλλά τα οικονομικά του ήταν τέτοια που δεν του επέτρεπαν. Οι περικοπές ήταν τέτοιες, οι απώλειες εισοδήματος ήταν τέτοια που δεν του επέτρεπαν να ταξιδέψει και να μπορέσει να αφιερώσει στον εαυτό του και στην οικογένειά του κάποιες μέρες χαλάρωσης και ξενιασιάς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε οι τοπικοί παράγοντες κάποια πράγματα. Θα πρέπει να οργανωθούμε, θα πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω την περιοχή μας, είναι μια πολύ ωραία περιοχή, και να παλέψουμε εκ των έσω. Δυστυχώς, υποστήριξη από την κυβέρνηση, από την πολιτεία δεν υπάρχει. Υπάρχει έτσι ελπίδα ανάκαμψης για το καλοκαίρι, για το επόμενο? Κοιτάξτε, όσο τα προϊόντα τα ελληνικά φτηνένουν, τόσο πιο περιζήτητη θα γίνουμε στην αγορά την τουριστική. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε όλοι τους τιμοκαταλόγους, να τους μειώσουμε έτσι ώστε να γίνουμε εντελώς ανταγωνιστικοί. Έχουμε μια Τουρκία δίπλα μας, η οποία πάει πολύ καλά λόγω της τιμολογιακής πολιτικής που ακολούθησαν, λόγω της υποβάθμισης του νομίσματος που κάνανε, λόγω όλων αυτών των συνθήκων. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν να ακολουθήσουμε μια τέτοια οδό, ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικότατοι για να μπορέσει να έρθει κόσμος απ' έξω στην Ελλάδα. Οι τιμές στις μέρες των εορτών ήταν χαμηλές ή είναι τσιμπημένες ως ήθιστε τέτοιες περιόδους? Όχι, θεωρώ ότι όλοι έκαναν την προσπάθειά τους. Ήταν καλές οι τιμές, ήταν λογικές και στα ξενοδοχεία που ξέρουμε και στις ταβέρνες. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν κινήθηκε. Και εμείς έχουμε μεγάλη απώλεια από τον εσωτερικό τουρισμό. Από ό,τι είδατε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, μία μέρα, δύο λειτουργήσε τον Ναύπλιο. Οι Αθηναίοι δεν κατάφεραν να διαθέσουν τριήμερα και τετραήμερα στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε πάλι και να κάτσουμε όλοι μαζί να κάνουμε τον αγώνα μας.